διαβάζω, γιατί έχω τρομερό όγκο δουλειά και με τις πρόβες και τα γυρίσματα και έχω τρελαθεί αυτή την περίοδο. Αυτό που ξέρω γενικά και αυτό που υποψιάζομαι γενικά είναι ότι θα υπάρχει δικαίωση. Θα υπάρχει. Για ποιον από όλους θα υπάρχει. Για σένα μιλάμε τώρα. Εγώ. Εσύ έχεις περάσει πάρα πολλά. Έχω πληρώσει. πάρα πολύ. Άλλοι δεν έχουν πληρώσει, Ελένη μου. Καλά το θέτεις. Να ξεκινήσουμε λίγο από το δικό σου σόι. Δηλαδή και εκεί πέρα μέσα υπάρχει ένα θέμα. Εγώ. Αυτό που λέω στο μερίδιό μου. Δηλαδή έκανα το έγκλημα. Κάλυψα τις άρεστες σουπιές. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Λοιπόν, πήγα τη φυλάκα μου. Έχεις πόσο δίκιο. Και ο οποίο δεν ήταν μια απλή φυλακή. Καταπληκτική ήταν η χρονιά εκείνη που σου είναι φυλακή, με το Βάσκαρο. Δεν το συζητάω τώρα. Καταπληκτική. Ήταν πολύ δύσκολο. Για σένα, εμείς το ζούσαμε, λέγαμε πού, τι θα γίνει σήμερα, πού, τι άλλο θα γίνει. Δεν το ζούσα. Ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ βαρύ. Η κακοποίηση, όλο αυτό και ταυτόχρονα παίζαν και τα γεγονότα, όλα αυτά με τη δημοσιοποίηση, το συμβάντο στην καλλιτεχνική ζωή. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα το να υποδηθώ αυτό. Ήταν πολύ βαρύ. Με επηρέασε. Με επηρέασε, ναι. Ήτανε δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Οι συνθήκες της φυλακής, τα γυρίσματα ήταν σκληρά, πολύ σκληρά. Τα κάναμε ρεαλιστικά. Κι εγώ ήθελα να το κάνω ρεαλιστικά. Τα κάνατε ρεαλιστικά. Ναι, υπήρχε ρεαλισμός. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή όλα και το, σαν να λέμε, το σπρώξιμο, το ξύλο, το κανονικότατα. Το πιάνω, σε κουνάω, έτσι. Δεν με λυπήθηκε η λυσμπίκη, ούτε εγώ τον άφησα να με λυπηθεί. Αλήθεια. Βεβαίως. Εσύ αυτό μια φορά τον είδα και πραγματικά το σκεφτόμουν την ώρα που άκουγα τη βαριά του φωνή. Ναι, συμπαθέστατος ήταν και πολύ γλυκός. Αλλά εγώ πάντα τον είχα με αυτή την αγριάδα της φωνής και έλεγα, εάν τον άκουγα απέναντί μου να μιλάει έτσι. Πώς θα αισθανόμουν, νομίζω ότι θα φοβόμουν. Ναι. Δηλαδή είναι όλο το ύφος του και η φωνή μαζί που σε ψήνει ότι είναι. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος, ναι. Ήταν όμως. Ήταν σκληρό. Δηλαδή κανονικά μου πετάγανε κουβάδες με νερό, με δένανε με αλυσίδες. Κανονικά. Δηλαδή, κανονικότατα και το ζητούσα κιόλας. Α, το ήθελες κι εσύ. Ήθελα να είναι ρεαλιστικό. Ήθελα να το ζήσουμε όλο. Και να αποτυπωθεί αυτός ο ρεαλισμός στο κοινό, να το νιώσει. Νομίζω γι' αυτό έγινε και τόσο μισητός αυτός ο ρόλος, που βέβαια, όταν έφυγε, τον αποζητούσαμε. Είναι σαν και αυτά που λέμε καμιά φορά. Θέλω να του κάνω κακό, να τον εξαφανίσω, να τον μίξω, να τον πετάξω έξω από τη σειρά. Ναι. Αλλά μετά λες, μωρέ, πού τον είναι. Ναι, ισχύει. Αλλά ήταν δυνατό, πολύ δυνατό. Ναι. Αλλά και αυτά μου αρέσουν, αυτές τις προκλήσεις. Δηλαδή, όταν έχω να βρω ήρεμα πράγματα. Βαριέμαι και λίγο. Απ' την άλλη, τα θέλει ο οργανισμός τώρα, δεν θέλω να πω τόσο γρήγορα, γιατί αρχίζεις και μου αποκαλύπτεις σιγά σιγά. Ναι. Απ' την άλλη λες, δεν θέλω να παίζω τα ίδια και σκέφτομαι εγώ τώρα. Στην τηλεόραση θα ξαναπαίξεις, γρήγορα θα ξαναπαίξεις, αλλά θα παίξεις, δηλαδή σκέφτεσαι κάτι από Σεπτέμβρη ή Γενάρη ή όχι. Δεν θα είχα πρόβλημα, αρκεί όμως να με προκαλούσε ο ρόλος, να είχε ενδιαφέρον το σενάριο και οι συνεργάτες. Θα πήγαινε κόντρα σε κωμωδία. Δηλαδή, φεύγω από το δράμα το έντονο και θα πήγαινε κόντρα σε κάτι άλλο. Βέβαια. Θα μπορούσαν να σε δουν αμέσως μετά από τόσο όμως, από ένα τέτοιο ρόλο, σε κάτι ακραία αντίθετο. Δεν ξέρω. Επειδή μου αρέσει να μεταμορφώνομαι και πραγματικά μπαίνω στο άλλο, πιστεύω ότι ίσως γινόταν ανατροπή και λέγανε, όπ, τι είναι αυτό, καινούριο πρόσωπο. Αποκλείεται να είναι το ίδιο. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί μου αρέσει πραγματικά να μην θυμίζω σε τίποτα το ένα από το άλλο. Δηλαδή θα πήγαινα μπορεί και σε ακραία αλλαγή. Δεν ξέρω. Τα πιο ακραία και διαφορετικά πράγματα που έχεις κάνει στο θέατρο. Ναι. Βάλε με λίγο στον κόσμο του θέατρου. Ναι. Ποια είναι. Δηλαδή έχεις παίξει εκεί. Για δράμα είμαι σίγουρη ότι έχεις παίξει. Ναι. Είμαι σίγουρη. Ναι. Δηλαδή,